Μόνο για το έτος 2011 δαπανήθηκε σε δικαιούχους Τουρκοκυπρίους για συντάξεις, επιδόματα και άλλα βοηθήματα ποσό που ξεπερνά τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Και το ποσό αυτό αφορά μόνο τα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, οι δικαιούχοι Τουρκοκύπροι ήταν 6.741. Αναλυτικά οι 4.360 ήταν άνδρες και οι 2.380 γυναίκες. Από το σύνολο του ποσού, τα 21,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν δικαιούχους στην Κύπρο και ποσό 2.900.000 δικαιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό. Η μερίδα του Λέοντος και συγκεκριμένα 12 εκατομμύρια ευρώ δόθηκε σε συντάξεις γύρατος, ενώ άλλα 8 εκατομμύρια δόθηκαν σε συντάξεις χειρίας. Από εκεί και πέρα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε από τη μορφή πληρωμής μεταπολαβών άδειας, ενώ 1.210.000 ευρώ δόθηκε σε 505 πρόσωπα ως ανεργιακό επίδομα. Μικρότερα ποσά δόθηκαν για επίδομα ασθενείας, βοήθημα γάμου και τοκετού, βοήθημα κηδείας, καθώς και κοινωνικής σύνταξης. Είναι δεικτικό όμως ότι στα πιο πάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος από την δωρεά προς τους Τουρκοκύπριους για τροφοφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση. Δαπάνες, οι οποίες θεσπίστηκαν επί Προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.